Στον Τύρναβο πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα η Γενική Συνέλευση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης ΦΕΤΑΣ για την εκλογή 9 μελούς διοίκησης, στην οποία ωστόσο το κλίμα ήταν θερμό ως αποτέλεσμα κυρίως των εξελίξεων των τελευταίων μηνών, με τη σωρία παραβάσεων που διαπιστώθηκαν στον τρόπο παραγωγής της ΦΕΤΑΣ ΠΟΠ από τις ροκομικές εταιρείες της χώρας, που είτε έχουν ήδη τιμωρηθεί ή ελέγχονται για να τιμωρηθούν. Αποφασίστηκε τελικά να δοθεί παράταση 2 μηνών προκειμένου να ξεκαθαριστεί και το ζήτημα της εκπροσώπησης των κτηνοτρόφων στη διεπαγγελματική. Στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης παρόν ήταν και ο Αλέξανδρος Καχρημάνης, που σε δηλώσεις του την Τρίτη αναφέρθηκε σε όσα διημήφθησαν στη Γενική Συνέλευση, τονίζοντας ότι θα πρέπει να αντιληφθούν εκείνοι που εκπροσωπούν τις εταιρείες που αποδείχθηκε ότι παράγουν νοθευμένα προϊόντα και ειδικά νοθευμένη φέτα, πως η παράβαση δεν είναι απλή, αλλά εξαιρετικά σοβαρή, αφού αναφέρεται σε ένα εθνικό προϊόν. Όταν, ας πούμε, αμφισβητείται από πλευράς Δανίας το ΠΟΠ, όταν έχουμε ανθρώπους που έρχονται εδώ και κάποιοι ζητούσαν και τα ρέστα που είχαν φάει πρόστιμο, ας πούμε, και ακόμα δεν έχουν καταλάβει ότι αυτό είναι ένα εθνικό προϊόν το οποίο θέλει να το προστατεύσουμε όλοι και δεν είναι δικό τους αυτών μόνο που το παράγουν. Από πίσω είναι η κτηνοτροφία, είναι οι πάντες, και επειδή είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια για να τελειώσουν οι μαϊμουδιές, έχουμε υποχρέωση να το στηρίξουμε άπαντες. Και προσωπικά ως Περιφερειάρχης Υπήρου, σε μια περιφέρεια που έχει ποιοτικό πρωτογενή τομέα, έχει παροχή υπηρεσιών και όλα αυτά προέρχονται από το περιβάλλον, είτε το ορεινό είτε το παραθαλάσσιο, έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε τους ανθρώπους του Μόχθου και χαίρομαι που με δικές μας ενέργειες ξεκίνησαν αυτά. Ήδη το γάλα έχει φτάσει σε μια τιμή και 1,20, αλλά είπαν μερικοί θα κρυβίνει η φέτα. Δεν θα κρυβίνει η φέτα. Η φέτα είναι μία, αλλά σήμερα αντί για φέτα αγοράζουν λευκά τυριά και τα τρώνε ως φέτα. Αυτό είναι μεγάλη απάτη και πρέπει να καθαρίσει, όπως και στα κίτρινα τυριά, όπως και σε όλα τα άλλα τα προϊόντα. Ο Περιφερειάρχης Υπήρου κλήθηκε να σχολιάσει και τη δεύτερη έρευνα αγοράς για τα τοπικά υπηρετικά προϊόντα, που γίνεται με τη συνεργασία του Τμήματος Χημίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και η οποία κατέδειξε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε αυτά, αφετέρου όμως τη δυσκολία τους να τα εντοπίσουν και να τα αγοράσουν. Οι καταναλωτές που συμμετείχαν ρωτήθηκαν για τα υπηρετικά παραδοσιακά τρόφιμα της Υπήρου και τόνισαν ότι αυτά τα θεωρούν περισσότερο βιώσιμα και εξίσου αυθεντικά και υγιεινά. Θεωρούν όμως ότι είναι λιγότερο ασφαλή και λιγότερο γευστικά, πολύ πιθανόν γιατί δεν τα έχουν δοκιμάσει. Το σίγουρο είναι ότι είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά δυστυχώς μέσα στην έρευνα φαίνεται ότι δεν τα βρίσκουν παντού. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο εμείς θα κοιτάξουμε τους τρόπους που θα το λύσουμε. Γι' αυτό συμμετέχουμε όσο μπορούμε σε περισσότερες εκθέσεις και προχτές που ήμουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και είχαμε αρκετούς παραγωγούς τροφίμων που ήταν εκεί, είπαν ότι θέλουμε εκθέσεις, γιατί ερχόταν κόσμος και έλεγαν ότι εμείς δεν τα βρίσκουμε αυτά στα ράφια πολλές φορές των σούπερ μάρκετ που έχουν ειδικούς κανόνες. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να το λύσουμε και αυτό, και θα το λύσουμε.